θα συμφωνήσω με τη λογική που έβαλε ο κύριος Στυλιανίδης. Μου κάνει εντύπωση αν αυτή τη λογική την παρακολούθησαν και εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας αλλά και άλλων κομμάτων. Το λέω αυτό γιατί βεβαίω η Επιτροπή αυτή δεν έχει ούτε για πολιτική αντιπαράθεση ούτε για το ΚΚΕ να εκφράσει την αντίθεσή του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και άλλε διαδικασίε στη Βουλή που μπορούν να το κάνουν με πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια και πολύ καλύτερα. Και επειδή εγώ δεν είμαι νομικό, εσεί οι υπόλοιποι είσαστε όμω και μιλάτε για ποινικού κώδικε για διαδικασίε. Ξέρω ότι όταν υπάρχει ένα, συμ, ένα περιστατικό, ξεκινά από το συμβάν να εξετάζει. Δεν ξεκινά ανάποδα. Και α αφήσει η Νέα Δημοκρατία τη λαθροχειρία, το κουκουέ και άλλα κόμματα θέλουν από το 97 να ξεκινήσει η έρευνα. Εμεί θέλουμε να ξεκινήσει η έρευνα από το συμβάν. Όπω γίνεται με όλη τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνω, με όλε τι περιπτώσει που εξετάζει η δικαιοσύνη. Αν δεν ξεκινήσει από το σιβάκι και να ξετυλίξει σιγά σιγά το κουβάρι, τότε δεν κάνει τίποτα. Είναι προθύστερο, είναι ορθολογισμός. Είναι ορθολογισμός. Αν δεν έχουμε τα έγγραφα και σα στέλνουν τα έγγραφα, α πάμε τότε λίγο αργότερα. Δεν χρειάζεται να έρθουν οι υπουργοί του 1997 να ξεκινήσουμε από αυτού να κάνουμε μια πολιτική τοποθέτηση και μετά χρειάζεται να να του ξαναφωνάξουμε πάλι. Γιατί ενδεχόμενα θα χρειαστεί να του ξαναφωνάξουμε. Άρα λοιπόν, αν δεν ξεκινήσουμε με βάση την ορθολογική σκέψη, δηλαδή από το συμβάν και από αυτού που είναι άμεσα εμπλεκόμενοι με το συμβάν, και είπα πριν στην πρωτομιλία μου ποιοι πρέπει να είναι αυτοί, Πρώτον, αυτή η προσωρινή ειδικούσα επιτροπή του, συ, του Συλλόγου πληγέντων. Δεύτερον, οι εμπειρογνώμονε που εξέτασαν, οι τρει επιτροπέ που συστάθηκαν των εμπειρογνωμόνων, οι, οι δύο αρχέ που είναι που πιστοποιούν την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, η ΡΑΣ και ο οργανισμός διερεύνησης ατυχημάτων, αεροπορικών, σιδηροδρομικών και άλλων, και μετά να πάμε ε, στα υπόλοιπα ζητήματα, στους συνδικαλιστές που κατέγγελναν εδώ και πάρα πολύ καιρό και τις οργανώσεις τους ζητήματα, που έφεραν τα ζητήματα ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών, στις, ε, στις εταιρείες Εργοσέ, Τρενοσέ, και έργοσε στην Ελένη Κτρέν και μετά να πάμε στα πολιτικ... στις εταιρείες κατασκευής και μετά στα πολιτικά πρόσωπα στο τέλος. Τι σύμπλευση περίεργη είναι αυτή τώρα ανάμεσα σε πολιτικές δυνάμεις να ξεκινήσουμε λέει, από πολιτικά πρόσωπα και πρώτα να έρθουν να, Δηλαδή τι θα κάνουμε εδώ πέρα πανηγύρι, θα πιστήσουμε. Σοου θέλουμε να κάνουμε. Ή θέλουμε να ερευνήσουμε το συμβάν ο συμβάν και να γενικεύσουμε το ζήτημα με την ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Τι μα ενδιαφέρει. Αν είναι να κάνετε σοου, εμεί θα το καταγγείλουμε. Αν είναι να έρθουν πρώτα τα πολιτικά πρόσωπα και όσοι συμφωνούν με τα πολιτικά πρόσωπα, θα του καταγγείλουμε όλου. Από την πλεύση ελευθερία μέχρι όπου μπορεί να φτάσει, μέχρι την αδημοκρατία. Δεν είναι έτσι το θέμα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι. Εμεί ξεκινάμε από το έγκλημα, ξεκινήσαμε από το έγκλημα, ξεκινήσαμε από το έγκλημα και είπαμε ότι αυτό το έγκλημα εδράζει τι αιτίε του στο 97. Δεν ξεκίνησαν από το 97. Άρα λοιπόν αυτό που, αυτό που προτείνουν ξεκινά από το Είτε Σιβάν. Τον δεν ξέρω καμία κυρίως. περίπτωση που δεν ξεκινά από το Σιβάν. Πάντοτε από το Σιβάν η έρευνα ξεκινάει. Για να ξετυλίξει. Η πρότασή μα ξεκινά από το έγκλημα στα Τέμπη. Η πρότασή μα λοιπόν ξεκινάει από το έγκλημα στα Τέμπη. Με βάση αυτό το έγκλημα ανοίξαμε το, το φάκελο συνολικότερα της ασφάλειας. Άρα λοιπόν θα ξεκινήσει από το έγκλημα, από το συμβάν ο συμβάν και μετά θα πας στα υπόλοιπα ζητήματα. Πώς θα ξετρίχνει το κουβάρι. Κάνοντας μια πολιτική συζήτηση επί ανέμων και υδάτων και όχι επί πραγματικών γεγονότων και περιστατικών. Και πώς θα έρθουν σε γνώση μας τα πραγματικά περιστατικά αν δεν συζητήσουμε και δεν, δεν διερευνήσουμε το έγκλημα. Και το συμβάν αυτό. Πού τα βρήκατε αυτά γραμμένα. Ή θα συμφωνήσουν πως στη λογική ότι ξεκινάμε από το έγκλημα, ξεκινάμε από το συμβάν, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το θεωρούν και έγκλημα, ή θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το συμβάν να το διερευνήσουμε και να δούμε μετά τις προεκτάσεις που αυτό έχει στα υπόλοιπα ζητήματα. Αυτή είναι η άποψη θα συμφωνήσουμε με αυτή την ουσία, με αυτή τη λογική. Αλλιώ ο καθένα βάζει όποια λογική θέλει μετά και θα τοποθετηθεί για το πώς στέκεται στην υπόθεση διερεύνησης της ουσίας του εγκλήματος αυτού.